Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί πρόεδροι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Το θέμα αφορά νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές επιλογές και θα βασιστώ στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν τον Αύγουστο του 2022. Συγγνώμη. Έτσι λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση των ασθενών, καθώς είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση χρειάζονται κατά μέσο όρο περίπου 3 έτη από την έναρξη των συμπτωμάτων στην οριστική διάγνωση. Και σίγουρα στις νέες κατευθυντήριες οδηγίες μπήκαν οι βιοδείκτες ως σε αρχικό στάδιο του ελέγχου στο ταξίδι του ασθενή για την διάγνωση, καθώς και τα συμπτώματα. Έτσι θεωρείται ότι είναι απαραίτητο πλέον όλοι οι γιατροί, όταν έχουν έναν ασθενή με δύσπνοια ή κόπωση, αιμόπτυση ή συγκοπή, να σκέφτονται την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, αλλά και κάποια πιο σπάνια συμπτώματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται στη διάταση της πνευμονικής αρτηρίας, αλλά και να δίδουν ιδιαίτερη έμφαση όταν έχουν ασθενή με χαμηλή καρδιακή παροχή ή με σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας ή σημεία πνευμονικής υπέρτασης, τα οποία οφείλονται στην ακρόαση, όπως είναι φυσικά τρίτος τόνος στην περίπτωση δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας ή φύσιμα ανεπάρκειας τριγλόχινας βαλβίδας, αλλά και άλλα σημεία τα οποία μπορεί να είναι υπόβαθρα πνευμονικής υπέρτασης, όπως είναι η κυάνωση για ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια ή η σκληροδακτυλία, η φαινόμενο ρεϊνό για ασθενείς με νόσημα συνδετικού ιστού. Όλα αυτά θα πρέπει να υποψιάζουν τον γιατρό για το ενδεχόμενο να έχει ο ασθενής πνευμονική υπέρταση. Και φυσικά το πρώτο βήμα σύμφωνα με τις οδηγίες είναι να σκεφτούμε ένα αναπνευστικό ή καρδιακό αίτιο που μπορεί να προάγει την πνευμονική υπέρταση, όπως είναι η αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια ή αριστερή βαλβιδοπάθεια. Και το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το NT-proBNP και ο κορεσμός του οξυγόνου είναι βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ελέγχουμε στους ασθενείς με δύσπνοια όταν υποψιαζόμαστε πνευμονική υπέρταση. Το σίγουρο είναι ότι όταν έχουμε έναν ασθενή με σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, θα πρέπει να παραπέμπονται άμεσα οι ασθενείς αυτοί σε ειδικό κέντρο πνευμονικής υπέρτασης, εάν έχουμε ταχεία πρόοδο των συμπτωμάτων, όπως είναι η δύσπνοια, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερη διάγνωση. Το δεύτερο βήμα είναι να αποκλείσουμε πνευμονοπάθεια και καρδιακή νόσο. Έτσι θεωρείται ότι είναι από τα πρώτα βήματα να διενεργηθεί στον ασθενή με δύσπνοια αξονική τομογραφία θώρακος, καρδιοαναπνευστική δοκιμασία άσκησης, ακτινογραφία θώρακος φυσικά, αλλά και αέρια αίματος, ενώ στο υπέρηχο καρδιογράφημα θα πρέπει να αποκλειστεί νόσημα αριστερής καρδιάς και να τεθεί η πιθανότητα να έχει ο ασθενής πνευμονική υπέρταση υπερηχογραφική. Και όπως είναι γνωστό, εάν είναι ενδιάμεση ή υψηλή, επειδή είναι πολύ πιθανό να έχει ο ασθενής πνευμονική υπέρταση, θα πρέπει να παραπεμφθεί σε ειδικό κέντρο για να γίνει ένας τυχόν πιο εντελεχής διαγνωστικός έλεγχος και τελικά να τεθεί η διάγνωση. Για να τεθεί όμως η διάγνωση, απαιτείται δεξιός καρδιακός καθετηριασμός και οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ότι ο καθετηριασμός θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικό κέντρο, γιατί δεν είναι απλή διαδικασία. Θα πρέπει να έχουμε όλες αυτές τις αιμοδυναμικές παραμέτρους που βλέπουμε στη διάθεσή μας και στο baseline, αλλά και κατά τη διάρκεια παρακολούθηση των ασθενών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Και γιατί φυσικά οι αιμοδυναμικές παράμετροι, κάποιες από αυτές, παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για τη σταδιοποίηση κινδύνου των ασθενών, η οποία σταδιοποίηση είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη διάγνωση, αλλά και για την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής, της φαρμακευτικής αγωγής που θα αποφασίσουμε για τον ασθενή. Εκτός από τις αιμοδυναμικές λοιπόν παραμέτρους, έχουμε και απεικονιστικές, οι οποίες βασίζονται στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς όταν υπάρχει δυνατότητα να διενεργηθεί. Και εδώ έχουμε το κλάσμα εξόφθησης δεξιάς κοιλίας, τον δείκτη του όγκου παλμού, αλλά και τον δείκτη τελοσυστολικού όγκου της δεξιάς κοιλίας. Αλλά έχουμε και υπερηχοκαρδιογραφικές παραμέτρους και συγκεκριμένα την επιφάνεια του δεξιού κόλπου, το λόγο τάψε προς τη συστολική πίεση, όπως μας ανέφερε η κυρία Γράψα νωρίτερα, και η ύπαρξη ή όχι περικαρδιακής συλλογής. Και εκτός από αυτές τις απεικονιστικές παραμέτρους, έχουμε και το NT-proBNP, όπως αναφέραμε, που μπαίνει και στη σταδιοποίηση κινδύνου, την εργοσπυρομετρία, αλλά και κλινική εκτίμηση σύμφωνα με τη λειτουργική κατάσταση στα σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας στην εξάλληπτη δοκιμασία άσκησης. Έτσι λοιπόν,
Η σταδιοποίηση κινδύνου είναι απαραίτητη στο baseline όταν διαγνωστεί ένας ασθενής με πνευμονική υπέρταση και στη συνέχεια αυτό το οποίο το νέο option που έχουμε στις νέες κατευθυντήριες οδηγίες είναι ότι θα πρέπει να είναι διαφορετική η αρχική θεραπευτική προσέγγιση ανάλογα με το αν ο ασθενής μας έχει ή όχι καρδιοαναπνευστικές συνοσηρότητες. Εάν δεν έχει καρδιοαναπνευστικές συνοσηρότητες, δηλαδή δεν έχει κάποια πνευμονοπάθεια ή δεν έχει νόσημα αριστερής καρδιάς, τότε σταδιοποιείται σύμφωνα με τον πίνακα που δείξαμε και εάν είναι αυξημένου κινδύνου θα πρέπει να δοθεί επιθετική αρχικά αγωγή με ανταγωνιστή υποδοχή ενδοθυλήνης, αναστολής φωσφοδιεστεράσης και προστανοειδές, ενδοφλέβιο ή υποδόριο, ενώ εάν σταδιοποιείται σαν χαμηλού ή ενδιαμέσου κινδύνου θα αντιμετωπιστεί με εξαρχής διπλή αγωγή με αέρα και PDE5. Και ο στόχος της θεραπείας είναι στην παρακολούθηση, στο follow-up, το οποίο θα πρέπει να είναι στους 3 με 6 το πολύ μήνες, ο ασθενής να είναι χαμηλού κινδύνου προφίλ ασθενής, σύμφωνα με ένα νέο πίνακα σταδιοποίησης κινδύνου που χρησιμοποιείται μόνο στο follow-up, σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, και ο οποίος βασίζεται στη λειτουργική κλάση, την εξάλληπτη δοκιμασία και το NT-proBNP. Φυσικά, αναφέρεται στις οδηγίες ότι είναι στην κρίση του ειδικού ιατρού που αντιμετωπίζει τον ασθενή για το εάν μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και άλλες παραμέτρους εκτός από αυτές που αναφέρονται στο συγκεκριμένο πίνακα. Ο στόχος λοιπόν της θεραπείας είναι στο follow-up, στο πρώτο κιόλας follow-up του ασθενή, ο ασθενής να είναι χαμηλού κινδύνου προφίλ ασθενής. Εάν δεν είναι όμως και είναι ενδιαμέσου προς χαμηλού κινδύνου προφίλ ασθενής, τότε εκτός από τη διπλή αγωγή με αέρα και PDE5 θα πρέπει να προσθέσουμε αγωνιστή υποδοχέων προς τα κυκλίνη, στη φαρέτρα μας έχουμε προς το παρόν το Selexipag, ή να αλλάξουμε το PDE5 σε Riociguat. Εάν όμως το πρώτο follow-up ο ασθενής είναι ενδιαμέσου προς αυξημένου κινδύνου, τότε θα πρέπει να προσθέσουμε σίγουρα προστανοειδές. Στην περίπτωση όμως που στην αρχική εκτίμηση ο ασθενής έχει καρδιοαναπνευστικές συνοσηρότητες, όπως είπαμε, ακολουθούμε ουσιαστικά όλες τις οδούς που προαναφέρθηκαν και για τους υπόλοιπους ασθενείς, αλλά πάμε λιγότερο επιθετικά, δηλαδή ξεκινάμε με ένα φάρμακο, συνήθως είναι αέρα ή PDE5 ανάλογα με το προφίλ του ασθενή, και στη συνέχεια στα follow-up μπορεί να προσθέσουμε διαδοχικά και τις υπόλοιπες κατηγορίες φαρμάκων από τις άλλες παθοφυσιολογικές οδούς της νόσου και τις οποίες έχουμε στη φαρέτρα μας. Και αυτό, σε αυτό δόθηκε για πρώτη φορά έμφαση σε αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις συνοσηρότητες των ασθενών, γιατί η αλήθεια είναι ότι στα registries φαίνεται ότι η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση διαγνώσκεται ολοένα και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και επειδή το συνέδριο είναι συνέδριο απεικόνησης, θα παρουσιάσω μία ασθενή 45 ετών, η οποία παραπέμφθηκε σε εμάς για δύσπνοια. Η ασθενής έλαμβανε ιντερφερόνι στα πλαίσια σκλήρυνσης κατά πλάκας. Είχε, όπως μπορείτε να δείτε, ήπιο ντισέιπ της αριστερής κοιλίας, ήπιο διαιταμένη δεξιά κοιλία. Είχε ένα στρέιν του ελευθέρου τυχώματος υπολογισμένο περί το μείον 20%. Είχε μία ταχύτητα σιδηρολόκνα 3,8 μέτρα το δευτερόλεπτο. Και καθετηριάστηκε, είχε επιφάνεια δεξιού κόλπου 18 τετραγωνικά εκατοστά και ένα RV fax το 23%. Καθετηριάστηκε και ανεδείχθη φυσικά η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, καθώς είχε πίεση ενσπίνωσης 9 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου, 2,3 καρδιακό δείκτη, 40 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου, μέση πίεση πνευμονικής αρτηρίας και αυξημένες αντιστάσεις 7,8 good units. Αντιμετωπίστηκε με επιθετική διπλή αγωγή με αέρα και PDE5 και φυσικά διακόπη ιντερφερόνι. Και μετά, στην πρώτη παρακολούθηση της εξεταζομένης υπερηχογραφικά και κλινικά στους 4 μήνες, είδαμε μια ταχύτητα 2,9 μέτρα το δευτερόλεπτο, με ένα πολύ καλό RV-FAX, σαφώς βελτιωμένο, δεν είχε πλέον D-shape της αριστερής κοιλίας, είχε ένα στρέιν του ελευθερού τυχώματος στο μείον 34%. Και τότε σκεφτήκαμε ότι οι ασθενείς ήταν ασυμπτωματικοί, ότι οι ασθενείς είχε φυσιολογικοποιηθεί πιθανότατα, διενεργήθηκε δεξιός καρδιακός καθετηριασμός νωρίτερα από το προβλεπόμενο και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που ίσχυαν τότε, είχε φυσιολογικές πιέσεις στην πνευμονική κυκλοφορία, 21 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου μέση πίεση, 2,7 δείκτη, 2 πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις. Και με αυτό το περιστατικό θα ήθελα να δείξω το καλό σενάριο της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης, που φυσικά δεν είναι
είναι πολύ σπάνιο να έχουμε αποκατάσταση των πιέσεων της πνευμονικής κυκλοφορίας σε ασθενή που ελάμβανε και είχαμε πνευμονική υπέρταση λόγω φαρμάκου, γιατί είναι μια κατηγορία αυτή πνευμονικής υπέρτασης. Σε review που κάναμε είδαμε ότι μόνο οι ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν επιθετικά είχαν φυσιολογικοποίηση των αιμοδυναμικών παραμέτρων και στις τελευταίες μόλις κατευθυντήριες οδηγίες είδαμε ότι θα πρέπει οι ασθενείς αυτοί να αντιμετωπίζονται επιθετικά όταν είναι ενδιαμέσου ή αυξημένου κινδύνου στη διάγνωση, ενώ για το de-escalation της θεραπείας αναφέρεται στα guidelines ότι συχνά είναι πιθανό, χωρίς βασισμένο σε λίγες μελέτες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Και ήθελα να παρουσιάσω αυτό το περιστατικό, παρόλο που έχουμε πολλά φυσικά που δείχνουν την χρησιμότητα του υπερηχοκαρδιογραφήματος στην παρακολούθηση των ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, αναδεικνύοντας έναν ασθενή τον οποίο φέραμε νωρίτερα. Είδαμε ότι είχε φυσιολογικοποιηθεί και διακόψαμε τη θεραπεία και τώρα είναι 3-4 χρόνια απολύτως φυσιολογικός ο ασθενής. Και αναδεικνύοντας έτσι το ρόλο του στο follow-up, το υπερηχοκαρδιογράφημα σύμφωνα με τις οδηγίες χρησιμοποιείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πολύ ανά 6 μήνες μετά από αλλαγές στη θεραπεία ή μετά από το baseline, δηλαδή την αρχή της διάγνωσης, αλλά είναι πραγματικά μία επιλογή απεικόνησης, η οποία ολοένα και χρησιμοποιείται και ολοένα και οι ειδικοί προσπαθούν να το εντάξουν σαν αναγκαίο εργαλείο στην παρακολούθηση των ασθενών. Γι' αυτό και έχουμε πολύ πρόσφατα πολλές δημοσιεύσεις που αναδεικνύουν την χρησιμότητα του υπερηχοκαρδιογραφήματος για την πρόγνωση των ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Σε αυτή, για παράδειγμα, τη μελέτη στο CHEST, πολύ πρόσφατη, το 23, είδαμε ότι όταν σταδιοποιήθηκαν οι ασθενείς κατά το γνωστό Reveal Risk Score, πολύ γνωστό risk score που χρησιμοποιούμε για τη σταδιοποίηση ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, αλλά ενέταξαν σε αυτό και υπερηχοκαρδιογραφικές παραμέτρους βασισμένες στη συσταλτικότητα της δεξιάς κοιλίας, οι ασθενείς αυτοί έδειξε να είχαν καλύτερη συσχέτιση με την πρόγνωση και το Reveal Echo Score από ότι με το απλό Reveal Risk Score. Και το ίδιο είδαμε όταν προσπάθησαν να σταδιοποιήσουν ασθενείς κατά το Reveal Risk Score, αλλά και προσθέτοντας υπερηχοκαρδιογραφικές παραμέτρους όπως ήταν ο τέλος συστολικός όγκος της δεξιάς κοιλίας. Και είδαμε λοιπόν ότι και πάλι όταν έγινε ένταξη υπερηχοκαρδιογραφικής παραμέτρου στο Reveal Risk Score, είχαμε καλύτερη συσχέτιση της πρόγνωσης των ασθενών από ότι με το απλό Reveal Risk Score. Και πάλι στο CHEST, το 22, σε αυτή τη μεγάλη μελέτη, στην οποία είχαμε την ένταξη 231 ασθενών στο Right Heart Network και στην προσπάθεια που έγινε στο Risk Stratification και τη συσχέτιση με την πρόγνωση, είδαμε ότι οι υπερηχοκαρδιογραφικές παράμετροι και παράμετροι μαγνητικής τομογραφίας, οι οποίες ουσιαστικά προσπάθησαν να αναδείξουν τη λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας, είχαν πολύ καλή συσχέτιση με την πρόγνωση των ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και σίγουρα είναι νέα όψιον η εκτίμηση υπερηχογραφική των ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση για τη συσχέτιση με την πρόγνωση. Και σίγουρα κατά τη διάρκεια του follow-up μπορεί να μας βοηθήσει στην αλλαγή της θεραπείας ή ακόμα και στη διακοπή, όπως είδαμε στο συγκεκριμένο ασθενή. Και από τους υπερηχοκαρδιογραφικούς δείκτες που φαίνεται να μπορούμε να χρησιμοποιούμε για τους ασθενείς αυτούς, είναι ο δείκτης εγκεντρικότητας, το strain του ελευθέρου τυχώματος και το RVFAC. Και μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει μεγάλο variability, ιδίως για το speckle tracking όταν μιλάμε, το strain και το strain rate της δεξιάς κοιλίας, ιδιαίτερως δε εφόσον αυτοί οι ασθενείς παρακολουθούνται από συγκεκριμένα ειδικά κέντρα και συνήθως από συγκεκριμένους ειδικούς γιατρούς. Και περνώντας στη θεραπεία, είναι γνωστό ότι η παθοφυσιολογία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης δεν είναι απολύτως γνωστή. Έχουμε τους ERA και PDE5
και φυσικά τους, τους, τα, τη φάρμακα τα οποία στοχεύουν στην οδό της πρόστακυκλίνης, είναι πολύ σύμπλοκη η παθοφυσιολογία στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και θα αναφερθώ σε 3-4 καινούργια φάρμακα τα οποία περιμένουμε να έχουμε στη φαρέτρα μας άμεσα. Είναι το Sotatercept, το οποίο δράσει στην οδό BMPR2, προσπαθώντας να φέρει την ισορροπία στο πνευμονικό αγκιακό ενδοθήλιο μέσω της οδού αυτής. Έχουμε στην προσφάτως δημοσιευμένη μελέτη στο New England τη Stellar με βελτίωση για τους ασθενείς που έλαβαν το υποδόριο φάρμακο Sotatercept της εξάλληπτης δοκιμασίας βάδισης αλλά και του σύνθετου καταληκτικού σημείου. Είδαμε πολύ σημαντικό για τους ασθενείς με πνευμονική υπέρταση το Sotatercept να μειώνει τη μέση πίεση της πνευμονικής αρτηρίας και της πνευμονικής αγιακής αντιστάσης, αναδεικνύοντας έτσι την βοήθεια του φαρμάκου στο να βελτιωθεί το remodeling της δεξιάς κοιλίας. Δεν είχαμε όμως βελτίωση του καρδιακού δίκτυ και της καρδιακής παροχής στη μελέτη αυτή και αυτό ουσιαστικά φαίνεται από τους ειδικούς να οφείλεται στο ότι πιθανώς το φάρμακο οδηγεί και κάποια μικρή συστηματική αγκιοσύσπαση και όχι σε συστηματική αγκιοδιαστολή όπως είναι τα φάρμακα τα οποία έχουμε ήδη στη φαρέτρα μας και τα οποία αντιδραστικά αυξάνουν την καρδιακή παροχή. Και μάλιστα το Sotatercept έδειξε και σε μια ανάλυση της Stellar να βελτιώνει και την λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας στους ασθενείς. Ξέρω ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Υπάρχει εκτός από το Sotatercept, το οποίο θα είναι νέο όψιον στην αντιμετώπιση των ασθενών με πνευμονική υπέρταση, το ημάτινη. Στα ειδικά κέντρα ήδη τρέχει μελέτη με το εισπνεόμενο ημάτινη, αλλά και το σεραλούτινη, το οποίο δεν στοχεύει μόνο στην παθοφυσιολογική οδό των PTGF, αλλά και της οδού της TKI οδού. Και κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα όψιον το οποίο υπάρχει σε μελέτες στη βιβλιογραφία, αλλά δεν έχει μπει στις κατευθυντήριες οδηγίες και είναι η απονεύρωση της πνευμονικής αρτηρίας. Και έχουμε μεγάλη τυχιοποιημένη μελέτη με βελτίωση στην εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης, αλλά λόγω επιπλοκών και της ιδιαιτερότητας της χρήσης δεν έχει μπει ακόμα στα guidelines. Θα αναφερθώ στην μεσοκολπική διαφραγματοστομία που θεωρείται μία όψιον για τους τελικούς σταδίους ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, κυρίως πριν τη μεταμόσχευση. Στο ECMO, το οποίο χρησιμοποιούμε στους ασθενείς πριν τη μεταμόσχευση και φυσικά στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες για τη μεταμόσχευση πνευμόνων γίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ότι οι ασθενείς, ακόμα και όταν δεν πληρούν πλήρως τα κριτήρια για να μεταμόσχευθούν, ακόμα και αν λαμβάνουν προστανοειδή, θα πρέπει να παραπέμπονται για να γίνεται εκτίμησή τους για πιθανή μεταμόσχευση πνευμόνων και να μην περιμένουμε να βρεθούν σε πολύ τελικό στάδιο δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, γιατί τότε πλέον είναι πολύ αργά. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά πρέπει να καλύψω όλο το διαγνωστικό και θεραπευτικό νέο πεδίο της πνευμονικής υπέρτασης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανοιχτό είναι. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε στην επόμενη.